Αλλάζει δεξιά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριο Χατζηχρήστου, για την ευκαιρία που με έδωσε να βρεθώ σήμερα μαζί σας και να ανταλλάξουμε μερικές σκέψεις πάνω στο διαγνωστικό και θεραπευτικό έλεγχο πρόσθεσης της ανδρικής υπογονιμότητας. Είναι μεγάλη χαρά για τον κύριο Παπαχαρίτου, βιολόγο αναπαραγωγής, και για μένα να μας διακόπτεται συχνά με οποιοδήποτε σχόλιο, με οποιασδήποτε ερωτήσεις. Έχει ήδη. Ναι, παρακαλώ. Ερώτηση, αφού μας επιτρέπετε. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει μείνει από προχθές και σας παρακάλεσα να κάνετε μία απάντηση. Από το σπερμοδιάγραμμα. Δεν έχω μάθει ακόμα από εσάς, παρόλο που σας παρακολούθησα, άμα βλέπω τελικά ένα υψηλό pH, είπε ο κ. Παπαχαρίτου, αγνοήστε το, αλλά άμα βλέπω όμως συγκολήσεις, άμα δεν ρευστοποιείται, άμα βλέπω ξόδες, άμα βλέπω γλοιότητα δηλαδή και τα λοιπά, τι σημαίνει αυτό? Είναι ένδειξη για κάτι ή και αυτά τα αγνοώ, κύριε καθηγητά? Είναι πολύ σημαντική η ερώτηση. Αν δούμε την βιοχημεία της αναπαραγωγής, το υγρό των σπερματοδόχων κύστεων, το οποίο αποτελεί το 60-70% του υγρού της εξπερμάτισης, έχει by definition, με καθορισμό, αλκαλικό pH. Ενώ το υγρό του προστάτη έχει by definition όξινο pH. Άρα λοιπόν, αν εγώ δω ένα πολύ αλκαλικό pH, θα σκεφτώ και την προστατήτιδα ή τους παροξισμούς οξείας προστατήτιδας, και αυτό σε συνδυασμό ίσως με κάποια περοξυδάση θετικά κύτταρα άνω των 1-2 εκατομμυρίου, που είναι τα λεμφοκύτταρα στο προστατικό μασάζ ή στο σπερματικό υγρό. Τώρα, το σπέρμα των περισσότερων ζώων στον πλανήτη Γη, με εξαίρεση κυρίως το σκύλο, ο άνθρωπος ανήκει στον κανόνα, όταν βγει μέσα σε 5 λεπτά θα στερεοποιηθεί. Γιατί θα, κύριε Παπαχαρίτου, γιατί θα στερεοποιηθεί? Γιατί υπάρχει ένα ένζυμο από τις σπερματοδόχες κύστης, η οποία λέγεται κοαγκουλάση, η οποία στον πίθηκο, στον άνθρωπο, στο λιοντάρι, θα προκαλέσει την πήξη του σπέρματος. Το σκυλί, επειδή δεν έχει σπερματοδόχους κύστης, γι' αυτό το λόγο το σπέρμα του θα είναι πάντα υγροποιημένο. Και μάλιστα η φύση ίσως έδωσε αυτό το χόνδρο, τον οστό, στη βάση του πέους του σκυλιού, επειδή έχει αυτό το disadvantage να μην μπίζει το σπέρμα, για να φράξει είσοδος του κόλπου από ένα οστό, αφού δεν υπάρχει ο κλώτος στο πίγμα του σπέρματος, μην τυχόν ξεχυλήσουν τα σπερματοζώα έξω. Αρχίζει λοιπόν το clotting reaction, η αντίδραση της πήξης σε 5 λεπτά. Στα 25 με 30 λεπτά, με 35 λεπτά, στο ανθρώπινο είδος, περιμένουμε να αρχίσει το liquefaction, η υγροποίηση. Η υγροποίηση παλιά θεωρείται ότι γινόταν από ένα ένζυμο που λεγόταν vericulase, είναι το γνωστό μας PSA. Αν κάποιος τώρα έχει παρατεταμένο χρόνο πήξης του πήγματος 30, 40, 50 λεπτά, μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να βγάλουμε τη διάγνωση ή να πάμε προς την κατεύθυνση της προστατήτιδας, γιατί, και μάλιστα οξιών ή υποξιών μορφών προστατήτιδας, γιατί έχουμε χαμηλότερο PSA, προφανώς δεν έχουμε καλή εκρητική λειτουργία του προστάτη, άρα έχουμε πιθανώς λόγο φλεγμονή. Το τρίτο ερώτημα του... Η ερώτηση εδώ που μπορούσε να γίνει από μένα, το χαζό μαθητή, πώς έχουμε χαμηλότερο PSA όταν έχουμε οξία φλεγμονή, άρα θα παίρνουμε τιμές στο αίματος υψηλές PSA? Άλλο σε αυτή την περίπτωση, κύριε καθηγητά, το PSA του σπερματικού υγρού και άλλο το PSA του αίματος. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτου που έχουν ένα Pearson Correlation Coefficient 0,30 με 0,40. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που το Pearson Correlation Coefficient είναι στη τάξη του 0,10-0,15, συντελεστής συσχέτισης. Άρα λοιπόν, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα, οι συγκολήσεις. Μπορώ να πω. Εγώ λίγο ως βιολόγος θα έλεγα ότι παίζει και εξαιρετικό ρόλο η θερμοκρασία. Ο κύριος Σοφικίδης μίλησε για ένζημα. Τα ένζημα είναι εξαιρετικά θερμοευαίσθητα. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το πού θα γίνει το δείγμα, πώς θα μεταφερθεί στο εργαστήριο, σε πόσο η ώρα υγροποιήθηκε ή δεν υγροποιήθηκε. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, συγγνώμη, σταμάτη, από την άλλη μεριά, μας είπες θες μέσα σε μία ώρα. Μία ώρα τα έχεις χάσει όλα αυτά.
Όχι. Άμα δεν γίνει στο εργαστήριο, δεν μπορεί να δει άμα στα 5 λεπτά έγινε, τι όχι. Αν, είναι, αν το δείγμα φέρνεται σε θερμοκρασία σώματος, δηλαδή αυτό που λέγαμε κάτω από τη μασχάλη, όσο πιο κοντά σε θερμοκρασία σώματος, και αν το δείγμα εποάζεται στο εργαστήριο στους 37 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς πάρα πολλά εργαστήρια παίρνουν το κεπελάκι, το αφήνουν. Όχι, συγγνώμη, και... είπε σε 5 λεπτά και άμα αυτό παραταθεί. Σε 5 λεπτά από την εξπερμάτιση, είπε. Και άμα παραταθεί, τα 5 λεπτά σε εξπερμάτιση θα πρέπει να το κάνει στο εργαστήριο για να τα δει. Σε θερμοκρασία να μείνει σε 37 βαθμούς Κελσίου μέχρι μία ώρα. Ναι, αλλά θα πήξει γρήγορα, στα 5-10 λεπτά. Στα 5-10 λεπτά. Δεν μπορεί να μου δώσει χρόνο πήξει εσύ, άμα το κάνω εγώ στο σπίτι. Γι' αυτό το καλύτερο. Για να διαγνώσω την προστατήτηδα. Το καλύτερο είναι να γίνει σε Siemens Collection Room, σε δωμάτιο μέσα στο εργαστήριο. Μέσα σε δωμάτιο, μέσα σε εργαστήριο, να γίνει. Αλλά και... λέμε ότι σε 30. Θέλουμε το αργότερο μέσα σε μία ώρα μεταφορά στο εργαστήριο. Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί... Δύο λεπτά. Αυτές είναι οι αρχές. Μην μπερδεύουμε δύο πράγματα. Εσύ τώρα μιλάς για τις αρχές της γονιμότητας. Εδώ προσπαθούμε να χαρακτηρίσουμε από κάποια άλλα στοιχεία του σπέρματος και να πιάσουμε μια προστατήτητα. Και υπάρχει ένα σημείο το οποίο δεν το κάνουμε για τη γονιμότητα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε για την προστατήτητα. Ότι αντί για 5 λεπτά παρατείνεται αυτός ο χρόνος. Αυτό για να μου τη δώσει την πληροφορία, εσύ μπορείς, αλλά πρέπει να του πω του ασθενούς να έρθει να το κάνει στο εργαστήριο για να σου δώσει κατευθείαν. Η εξέταση να γίνει στα 5 λεπτά και να μην γίνει. Η εξέταση να γίνει αμέσως, να το πάρει και να σε πάρει τηλέφωνο να πω ότι το κάνω για αυτό τον λόγο, να το ξέρει. Δεν μπορεί εσύ να είσαι μάντης. Αλλά μας βοηθάς πάρα πολύ, διότι η προστατήτητα είναι το πιο σκοτεινό κεφάλαιο, αλλά και το πιο συχνό κεφάλαιο στο ουρολογικό ιατρείο. Και βλέπει κανείς να κολλάει το σπέρμα στον πυθμένα του δοχείου, να μην μπορεί να υγροποιηθεί. 25, 30, 35 λεπτά. Τώρα, συγκολήσεις. Συγκολήσεις υπάρχουν δύο ειδών. Να συγκολεί η κεφαλή του σπερματοζωαρίου με ένα τμήμα της ουράς, τα λεγόμενα head tail agglutinations, ή να συγκολεί η κεφαλή με την κεφαλή του σπερματοζωαρίου, τα λεγόμενα head to head agglutinations. Οι συγκολήσεις είναι ένα πολύ σκοτεινό θέμα. Υπάρχουν και ορισμένα τεστ, δύο ειδών κυρίως, που μπορούν να σε κατευθύνουν να μελετήσεις το ποσοστό των συγκολήσεων κτλ. Θεωρείται πολύ απλά ότι όταν περνάνε το 25 με 30% επειδή σχηματίζουν μεγάλους κλώτους, το ένα σπερματοζωάριο με το άλλο, μπορούν να εμποδίσουν την κίνηση των σπερματοζωαρίων είτε μέσα στο πλαστικό σωληνάκι που έχουμε στο πλαστικό δοχείο, είτε μέσα στον κόλπο της γυναίκας, και να μην μπορέσουν να αφήσουν στα σπερματοζωάρια το μέγιστο της κινητικότητάς τους. Οι συγκολήσεις είναι μεγάλος κανόνας μετά από τις βασεκτομές. Εκεί παίζουν ρόλο και τα αντισώματα κατά των σπερματοζωαρίων, τα οποία προκαλούνται στη διακοπή του αντρικού γενετικού συστήματος για αντισυλληπτικούς λόγους όταν γίνεται η βασεκτομή. Και αν είναι μεγάλο πρόβλημα, ίσως θα δώσουμε κάποιους παράγοντες, βλενολυτικούς, αντιοξυδοτικούς, κάποιοι δίνανε παλιά και κορτιζόνη. Αν μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Ποιες είναι οι άλλες λοιπόν εξετάσεις? Θα δούμε σε κάθε άνδρας δικαιούται το χρυσό τρίπτυχο. Το πρώτο μέρος του τρίπτυχου μας το είπε ο κύριος Παπαχαρίτου, σπερμοδιάγραμμα. Το δεύτερο μέρος του τρίπτυχου, το ξέρουμε, είναι η κλινική εξέταση. Και το τρίτο μέρος που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει του τρίπτυχου είναι ο ορμονικός έλεγχος. Και θα μετρήσουμε την FSH, την LH, την ελεύθερη τεστοστερόνη, την ολική τεστοστερόνη, την ιστραδιόλη και την προλακτίνη. Σε κάθε άνδρα. Την ελεύθερη κατευθείαν ή μέσω υπολογισμού? Στην Ελλάδα μέσω υπολογισμού. Στην Ελλάδα μέσω υπολογισμού. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μια ψηλή προλακτίνη μπορεί να δικαιολογήσει πάρα πολλά πράγματα. Κλασικό πείραμα, ο ρουραίος είναι εδώ πάνω, τον σκοτώνουμε. Ο ένας όρχη σε χημικό medium με ζάχαρες, ο άλλος σε χημικό medium με ζάχαρες και προλακτίνες. Μετά από 2 ώρες μετράμε στο βιοχημικό υλικό πόση τεστοστερόνη βγήκε. Εκεί που ήταν η προλακτίνη θα βγει πάρα πολύ λιγότερη τεστοστερόνη. Είναι ένα δηλητήριο για τα lady κύτταρα για να δράσουν οι υψηλοί προλακτίνοι. Άρα λοιπόν πρέπει να μετρήσουμε και την προλακτίνη. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλα αυτά τα ωραία που μας είπε χθες ο κύριος Παπαχαρίτου, είναι ότι ο αριθμός των σπερματοζωαρίων, για να δούμε κριτικά το σπερμοδιάγραμμα, η κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, η μορφολογία των σπερματοζωαρίων, έχουν ένα συντελεστή συσχέτισης με τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων, όπως φαίνεται σε προγράμματα εξωσωματικής γονιμοποίησης, όχι πάνω από 0,43. Η παράμετρος η οποία μπορούμε να ψηφίσουμε, κύριε Παπαχαρίτου? Ποια είναι η παράμετρος του σπερμοδιαγράμματος που θεωρούν οι ουρολόγοι μας?
Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με τα χέρια, με τα χέρια. Ποια είναι η παράμετρος του σπερμοδιαγράμματος την οποία εμείς θεωρούμε ότι έχει την ψηλότερη συσχέτιση με τη γονιμοποιητική ικανότητα. Α. Όγκος σπερματικού υγρού. Β. Αριθμός σπερματοζωαρίων ένα κυβικό εκατοστό. Γ. Ολικό ποσοστό κινητών σπερματοζωαρίων. Δ. Ποσοστό μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων με την WHO. Ποιοι ψηφίζουν Α. Όγκος σπερματικού υγρού. Ότι είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη προγνωστική αξία. Κανείς, και πραγματικά δεν είναι αυτή. Ποιοι ψηφίζουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων. Μην τρεπόμαστε. Κανείς. Ποιοι ψηφίζουν κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Ναι. Και ποιοι ψηφίζουν μορφολογία σπερματοζωαρίων. Ναι, είναι η μορφολογία που ψήφισαν μόνο 5 συνάδελφοι. Δηλαδή είναι το ποσοστό των μορφολογικά φυσιολογικών σπερματοζωαρίων που μας δίνει την πιο σημαντική εντός εισαγωγικών παράμετρος του σπερμοδιαγράμματος. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ενώ όλα είναι φυσιολογικά, δεν εξηγείται η υπογονιμότητα του άνδρα και του ζευγαριού, ακόμα και όταν η γυναίκα έχει υποστεί τον πιο πλήρη έλεγχο για τη διαρεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητας. Και εκεί θα σκεφτούμε το υποοσμωτικό τεστ. Τα σπερματοζωάρια μπαίνουν σε ένα υποοσμωτικό medium, φυσιολογική οσμωτική πίεση είναι 290 μιλιόσμ, μπαίνουν στα 180. Θα μπει υγρό medium μέσα στο χώρο του σπερματοζωαρίου. Επειδή είναι πεπερασμένος ο χώρος του σπερματοζωαρίου, θα δημιουργηθεί τάση στις μυϊκές ίνες και θα κάνουν το λεγόμενο curling, μια αγγείλη ουρά. Αυτό είναι θετικό σπερματοζωάριο. Το υποοσμωτικό τεστ μας λέει πώς είναι η διαβατότητα της μεμβράνης του σπερματοζωαρίου. Αν είναι πάνω από 60% είναι φυσιολογικό. Αν είναι κάτω από 50% μη φυσιολογικό, 50 με 60% γκρίζα ζώνη. Το τεστ της ακροσύνης είναι πολύ time consuming, αλλά θα γίνει μόνο όταν δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τις επανειλημμένες αποτυχίες σε απλή εξωσωματική. Τι είναι η απλή εξωσωματική? Βάζουμε τα σπερματοζωάρια δίπλα στα οάρια και περιμένουμε να τα τρυπήσουν. Ή την απουσία γονιμοποίησης με σεξουαλική επαφή. Επίσης, οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου θα δώσουν κάποιες πληροφορίες σε άνδρα με ιδιοπαθή υπογονιμότητα. Να θυμόμαστε ένα 30% των ανδρών, των υπογόνιμων ανδρών, έχει το idiopathic infertility. Είναι όλα φυσιολογικά και δεν βρίσκουμε αιτία. Για να βρούμε την αιτία πρέπει να πάμε σε αυτές τις δοκιμασίες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι η βιοχημεία του σπερματικού υγρού. Εδώ θα μείνουμε λιγάκι στα επόμενα περιστατικά. Με την έννοια, να θυμηθούμε πολύ γρήγορα, πρέπει να τα θυμηθούμε, τα ξέρουν και οι ουρολόγοι του Johannesburg αυτά τα πράγματα, τη Ζιμπάμπουε, πρέπει να τα ξέρουμε κι εμείς. Η συνεισφορά της επιδιδυμίδας στη βιοχημεία του σπερματικού υγρού είναι τρεις ουσίες. Α-γλουκοσιδάση, L-καρνιτίνη, γλυσερίλ-φωσφοριλ-χολίνη. Ας κρατήσουμε την L-καρνιτίνη και την α-γλουκοσιδάση. Είναι ένας πολύ καλός δείκτης ότι η επιδιδυμίδα λειτουργεί και δεν έχουμε φράξιμο μέσα στην επιδιδυμίδα. Δείκτες λειτουργίας σπερματοδόχων κύστεων. Φρουκτόζη, προσταγλαδίνες και δικαρβωνικά. Γι' αυτό είναι και το pH αλκαλικό. Και τρίτος δείκτης και δείκτες λειτουργίας στο προστάτο, ψευδάργυρος, κεντρικό οξύ, όξινη φωσφατάση κτλ. Αυτή είναι η συνεισφορά κάθε επικουρικού αδένα στην πορεία, στην βιοχημεία. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να μετράμε αυτές τις ουσίες που γίνεται μόνο από 2-3 εργαστήρια στην Αθήνα σωστά, γιατί μπορεί να μας κατευθύνει σε περιπτώσεις αποφρακτικής αζωοσπερμίας, να μην κάνουμε τη λεγόμενη σπερματοδοχοκιστογραφία από όταν ήμουν ειδικευόμενος, εμείς την κάναμε συχνά, αλλά τώρα δεν γίνεται. Δεν ενδείκνεται όταν υπάρχουν οι βιοχημικοί markers των επικουρικών γενετικών αδένων. Δηλαδή, σε έναν άντρα με απόφραξη στον εξπερματιστικό πόρο, τι περιμένω? Ολική απόφραξη και των δύο εξπερματιστικών πόρων. Τι περιμένω? Περιμένω φυσιολογικούς τους δείκτες στο προστάτη, ψευδάργυρο κεντρικό οξύ. Περιμένω σχεδόν μηδέν φρουκτόζη προσταγλαδίνες και επίσης περιμένω σχεδόν μηδέν α-γλουκοσιδάση και τα λοιπά της επιδιδυμίδας. Δεν έκανα σπερματοδοχοκιστογραφία, μπήκε διάγνωση στο εργαστήριο που η σπερματοδοχοκιστογραφία κάνει βλάβη στο επιφύλιο.
Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε localization του σημείου της απόφραξης στην αποφρακτική αζωοσπερμία, μη σας κουράζω, με βάση τους markers. Σήμερα, στις εξετάσεις ειδικότητας στη Βόρεια Αμερική, στην ερώτηση ποια είναι η ένδειξη που θα γίνει από τον ουρολόγο της Αμερικής σπερματοδοχοκιστογραφία, η σωστή απάντηση είναι μία. Θα κάνω σπερματοδοχοκιστογραφία στην αποφρακτική αζωοσπερμία πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Πριν χειρουργήσω, να βεβαιώσω ότι εκεί είναι το φράξιμο, να ξέρω πού θα πάω. Μόνο εκεί θα γίνει σήμερα η σπερματοδοχοκιστογραφία. Ναι, κύριε καθηγητά. Υπάρχουν πιθανότητες να βρούμε μη λογικά αποτελέσματα, δηλαδή να έχει κάποιος παρουσία καλή τιμή αλφα-γλυκοσιδάσης, αλκαρνητίνης, αλλά να μην έχει παραδείγματος χάρη φρουκτόζη. Είναι σπάνιο και είναι φυσιολογικό. Σε μια φλεγμονή του σπερματοδόχων που... Ναι, γιατί αν η απόφραξη αφορά το seminal vesicular duct, τον πόρο της σπερματοδόχος κύστης, τον αυχένα, πριν πάει στον εξπερματιστικό πόρο, ναι, ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης έχει δίκιο ότι μπορεί να λείπουν οι προσταγλαδίνες και η φρουκτόζη και να βρούμε φυσιολογική καρνιτίνη και α-γλουκοσιδάση. Συνήθως όμως εκεί οι αποφράξεις αφορούν το εξπερματιστικό πόρο. Σε κάθε περίπτωση μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας πρέπει να γίνει ο καριότυπος. Είναι σημαντικό να γίνει ο καριότυπος. Στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία το 5 με 10% των ανδρών, μεγάλο ποσοστό 5 με 10% έχει ή αριθμητική ή κατασκευαστική structural ανομαλία στον καριότυπο. Το 5 με 10%. Άρα λοιπόν είναι ψηλό το ποσοστό. Ποια είναι η πιο συχνή χρωματοσωματική ανομαλία στον υπογόνιμο άνδρα, είναι το σύνδρομο Klinefelter, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό. Είναι ένα στους χίλιους, όχι υπογόνιμους, γενικό πληθυσμό. Δηλαδή, αν τα Γιάννενα έχουν 150.000 άνδρες, είναι 150 άνδρες με σύνδρομο Klinefelter στην πόλη των Ιωαννίνων. Άρα, σε κάθε περίπτωση μία αποφρακτική αζωοσπερμίας, για να ξέρουμε πώς θα κατευθύνουμε για το περιστατικό, θα πρέπει να δούμε τον καριότυπο. Μικροελλείψεις του Y χρωματοσώματος. Πολύ σημαντικό. Σε όλες τις περιπτώσεις μη αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Ήρθε ο ασθενής. Πιάνω. Η όρχης είναι μικρότερη από το φυσιολογικό. Το consistency, η σύσταση, πιο μαλακή από το φυσιολογικό. Μπορεί η FSH να είναι ψηλή, μπορεί να είναι και φυσιολογική. Εκεί μπήκε η διάγνωση μόνο και μόνο από το μέγεθος και από τη σύσταση ότι είναι μία αποφρακτική αζωοσπερμία. Και το ερώτημα του άντρα. Αν μου κάνεις τη λεγόμενη μικροχειρουργική βιοψία ή την απλή βιοψία, θα μου βρεις σπερματοζωάρια. Έχει νόημα να έχουμε καλή πρόσβαση στο εργαστήριο, να κάνουμε εξετάσεις στο Y χρωματόσωμα, αν υπάρχουν μικροελλείψεις. Αν υπάρχουν μικροελλείψεις στην περιοχή AZF-A, αζωοσπέρμια zone factor A, ή AZF-B, αζωοσπέρμια zone factor B, δεν έχει νόημα να γίνει βιοψία. Δεν θα έχει σπερματοζωάρια. Τελείωσε. Άρα μπορούμε να ακυρώσουμε μια θεραπευτική πράξη γιατί ξέρουμε ότι δεν θα βρούμε. Πόσο της 100? Σε 1000 μη αποφρακτικούς αζωοσπερμικούς άνδρες, 7 με 8 μπορεί να έχουν deletion, έλλειψη στην περιοχή α. Δεν είναι μεγάλο το ποσοστό, αλλά για κέντρα που ασχολούνται πολύ, μπορεί να αποφύγουν κάποιες άσκοπες βιοψίες. Άρα λοιπόν, στην μη αποφρακτική αζωοσπερμία, ο γενετικός έλεγχος έχει δύο κατευθύνσεις. Απλό, καριότυπο, ελλείψη στο Y χρωματόσωπα. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία, μεγάλη όρχης, σκληρή όρχης και φυσιολογική FSH. Αυτό δεν σημαίνει ακόμα αποφρακτική, μεγάλη όρχης και φυσιολογική FSH, γιατί ένα 17% των ανδρών, ένα 17% των ανδρών με μη αποφρακτική αζωοσπερμία έχει μεγάλους όρχες και φυσιολογική FSH. Εκεί μπορεί να δείξει βιοψία και πλήρη σπερματογένεση. Α, βάλαμε λοιπόν τη διάγνωση της αποφρακτικής αζωοσπερμίας. Στην αποφρακτική αζωοσπερμία έχει νόημα, πρέπει να γίνει σήμερα το 2009 γενετικός έλεγχος. Βεβαίως πρέπει να γίνει. Η νόδης κυστική νόσος στην Ελλάδα έχει μεγάλη συχνότητα σε σύγκριση με ασιατικές και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να δούμε μεταλλάξεις, είναι 17 μεταλλάξεις και πολυμορφισμοί του γονιδίου CFTR και εκεί το υποψιαζόμαστε περισσότερο
Ας πιάσουμε τους σπερματικούς πόρους όταν έχουμε συγγενή έλλειψη του ενός ή και των δύο σπερματικών πόρων. Δεν δικαιολογείται Έλληνας ουρολόγος, μπορεί να έχουμε δικαστικά προβλήματα, να πιάσει, να δει ψηλαφιτικά απουσία σπερματικού ή σπερματικών πόρων και να μην κατευθύνει στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία. Νομίζω είναι ο καθηγητής της αιματολογίας εκεί που ξεχνάω, Καναβάκη στο όνομά του, ή σε οποιοδήποτε ιδιωτικό κέντρο, να κατευθύνει για εινώδη κυστική νόσο που μπορεί να προκαλέσει είτε αποβολή είτε θάνατο αμέσως μετά τη γέννηση, παγκρατικά προβλήματα, πνευμονικά προβλήματα και φυσικά ένα παιδί που θα είναι εξορισμού υπογόνιμο με σεξουαλική επαφή. Να δούμε το πρώτο περιστατικό. Υπογόνιμος άνδρας στα ιατρία. Αριθμός σπερματοζωαρίων φυσιολογικός. Αριθμός κινητών σπερματοζωαρίων φυσιολογικός. Το α συν β, τα πολύ γρήγορα κινητά, φυσιολογικά. Μορφολογικά, φυσιολογικά. Ζωντανά, όχι 50% που μας έλεγε ο κύριος Παπαχαρίτου χθες, 84%. Κάνουν και έρωτα καθημερινά. Και έχουν κάνει και τρεις εξωσωματικές απλές, η IVF, μπήκε το σπέρμα δίπλα στα οάρια και δεν είχαμε εγκυμοσύνη. Κάποια ιδέα? Προσπαθούν 3 χρόνια. Η γυναίκα δεν έχει υπογονιμότητα, έχει ελεγχθεί, όλα φυσιολογικά και έχουμε απουσία εγκυμοσύνης και με τις σεξουαλικές τους επαφές, που έχουν 3 επαφές την εβδομάδα, τα κριτήρια που λέγαμε χθες, και παράλληλα στην εξωσωματική, στα καλύτερα κέντρα της Ευρώπης, 3 φορές αποτυχημένη εξωσωματική. Δύο πάθειες. Αυτό είναι η θεραπευτική προσέγγιση. Αλλά επειδή εμείς οι ουρολόγοι μας ενδιαφέρει και η επιστήμη, κύριε Παπαχαρίτου. Οι γυναικολόγοι όμως θα τους είχαν κάνει όχι εξωσωματική. Λοιπόν, το θέμα είναι γιατί. Και ο καθηγητής της Θεσσαλονίκης είπε κάτι πολύ ωραίο. Οι διαπαθείς. Ναι, έχει δίκιο ο κύριος Χατζηχρήστου. Σε ποια κατεύθυνση οι διαπαθείς? Δοκιμασία λειτουργικότητας σπερματοζωαρίων. Πολύ ωραία. Να δούμε το ακρόσωμα. Υπάρχει το καπελάκι που μας έλεγε ο κύριος Παπαχαρίτου χθες που απελευθερώνει τα ένζημα. Είναι μήπως η περίπτωση γκλομποζοσπερμίας? Εδώ ας πούμε ότι υπάρχει το καπελάκι. Μετράμε όμως την ακροσύνη. Η ακροσύνη είναι κάτω από 14 μικρομονάδες. Όταν η ακροσύνη είναι κάτω από 14 μικρομονάδες, δεν μπορεί να ανοίξει το σπερματοζωάριο τρύπα στο οάριο. Και επειδή είναι ωραίο να σκέφτεσαι πάντα φιλοσοφικά, ας δούμε λίγο. Ναι, μπορείτε να βγάλετε την κάτω μπάρα. Ευχαριστώ. Ας δούμε λίγο εδώ να μας μείνει το φτωχό ανθρώπινο σπερματοζωάριο, 60 μικρόμετρα. Κοιτάξτε το σπερματοζωάριο του αρουραίου, 220 μικρόμετρα. Άρα λοιπόν, το ανθρώπινο σπερματοζωάριο, για να τρυπήσει το οάριο, δεν έχει δύναμη μπαμ, μπουμ με σφυράκι. Τι σφυράκι, 60 μικρόμετρα, πρέπει να το τρυπήσει χημικά. Το σπερματοζωάριο του αρουραίου είναι 220 μικρόμετρα και έχει ελάχιστη ακροσύνη, γιατί το τρύπημα είναι μηχανικό, σε σφυράκι. Άρα λοιπόν... Σωστό, σωστό, σωστό. Και μάλιστα κάτι πολύ ενδιαφέρον, το ποντίκι, αυτό είναι το ποντίκι, που έχει δρεπανοειδή κεφαλή σπερματοζωαρίου, το οποίο είναι knockout στην ακροσύνη, ποντίκι το οποίο γενετικά δεν παράγει ακροσύνη. Είναι γόνιμο. Είναι γόνιμο, γιατί θα το τρυπήσει μηχανικά. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να το τρυπήσει μηχανικά, εξηγεί κάποιες περιπτώσεις υπογονιμότητες. Αζωοσπερμικός άνδρας με φυσιολογικές ορμόνες και φυσιολογικό μέγεθος των όρχεων. Κύριε Κωνσταντινίδη, είστε εδώ. Παρακαλώ. Έρχεται στο ιατρείο σας. Τι θα κάνετε? Αζωοσπερμικός άνδρας, έχει ακούσει ότι είστε ο καλύτερος στην περιοχή του ήλιου. Φυσιολογικές ορμόνες, φυσιολογικά ορμονικά προφίλ, φυσιολογικό μέγεθος όρχεων και φυσιολογική σύσταση του όρχεως. Και έρχεται για διερεύνηση. Μηδέν. Μηδέν, πλήρης αζωοσπερμία. Μηδέν. Πώς θα μπορέσετε να βάλετε διάγνωση, αποφρακτική ή μη αποφρακτική αζωοσπερμία? Έχουμε στο σπερμοδιάγραμμα δείκτες. Βιοχημικούς δείκτες. Άρα λοιπόν ο κύριος Κωνσταντινίδης λέει, αν εγώ έχω ένα καλό εργαστήριο και μπορώ να δω τους 3 δείκτες, δεν του κάνω βιοψία. Ένας άλλος όμως που δεν έχει πρόσβαση στο εργαστήριο μπορεί να πάει για βιοψία. Αυτές είναι οι 2 στρατηγικές.
Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης. Και οι δύο τρόποι, όπως πολύ ωραία τους είπε, είναι οι δείκτες, η μέτρηση εκρήσεων ανδρικών επικουρικών αδένων, βιοψία όρχεων. Αυτό σήμερα γίνεται μόνο πριν το χειρουργείο στην αποφρακτική αζωοσπερμία. Και βρέθηκε ότι η α-γλουκοσιδάση είναι 38, ανώτερες φυσιολογικές τιμές πάνω από 90 ή πάνω από 110. Δεν μας λέει τίποτα ότι η α-γλουκοσιδάση είναι χαμηλή. Είναι λίγο παγίδα αυτό από τις αμερικάνικες εξετάσεις ειδικότητας. Πρέπει οι δείκτες να είναι όλοι μαζί. Αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί. Αυτό που είπε ο κύριος Χατζηχρήστου, τι είναι η φρουκτόζη, φυσιολογική ή χαμηλή? Γιατί αν η φρουκτόζη εδώ είναι χαμηλή, αυτό είναι μια παγίδα του κυρίου Σοφικέτη. Αν η φρουκτόζη είναι χαμηλή ή μηδέν, πάει, αυτό ταιριάζει μαζί με τη χαμηλή φρουκτόζη στην απόφραξη εξπερματιστικών πόρων. Αν όμως η φρουκτόζη είναι φυσιολογική, ο ψευδάργυρος από τον προστάτη είναι φυσιολογικός και αυτό είναι χαμηλό, μπορώ να σκεφτώ μια αδυναμία ένωση της κεφαλής της επιδιδυμίδος με το σώμα της επιδιδυμίδος, οτιδήποτε μέσα στην επιδιδυμίδα. Κάποιο πρόβλημα ατρισίας σπερματικού πόρου, οτιδήποτε μπορώ να σκεφτώ. Άρα λοιπόν τους markers τους κάνουμε και τους τρεις και τις τρεις κατηγορίες. Τρίτο περιστατικό. Κύριε Καρακέτσιο, έχετε κάνει και 6 μήνες η Ιαπωνία, είστε σήμερα κοντά μας. Αζωοσπερμικός άντρας. Ορμόνες φυσιολογικές. Μέγεθος όρχεων, όχι μικρό, μόνο. Βγαίνεις έξω και λες στον νοσηλευτή, ρε παιδί μου, ρεβίθι είναι αυτή η όρχη, ρεβιθάκια είναι αυτή η όρχη. Και μαλακή. Και το πέος σχετικά μεγάλο. Και επειδή έχετε μια ευαισθησία στην ανδρολογία, ανοίγετε και το στήθος του ασθενούς το ποκάμισο και βλέπετε τρίχες. Έχει virilization. Σας ακούμε. Τι θα σκεφτείτε? Και είναι αζωοσπερμικός, μηδέν σπερματοζωάρι. Πώς θα απαντήσετε στο μεγάλο ερώτημα? Καταρχήν, μπορείτε να απαντήσετε μέχρι τώρα στο ερώτημα. Αποφρακτική ή μη αποφρακτική αζωοσπερμία? Κάθε αζωοσπερμικός άντρας, κύριε, που έρχεται στο ιατρείο σας, απαιτεί μία εξήγηση. Το ποτάμι μου δεν έχει νερό. Γιατί? Είναι φραγμένο το ποτάμι μου ή η πηγή δεν παράγει νερό? Είναι το πρώτο. Πρέπει να απαντήσουμε. Γι' αυτό έρχεται και πληρώνει την επίσκεψη. Ο κύριος Χατζηχρήστου λέει μία αποφρακτική. Ο κύριος Καρακέτσιος τι λέει? Δεν μπορώ να το απαντήσω. Το πολύ μικρό μέγεθος όρχιων που είναι σαν καριδάκι, σαν ραβιθάκι. Έτσι. Έτσι. Είναι λοιπόν μία αποφρακτική αζωοσπερμία. Απαντήθηκε το μεγάλο δίλημα. Εκεί μετράμε τους ανδρικούς επικουρικούς γενετικούς αδένες, τους markers, που δεν χρειάζεται γιατί ήδη έχει τεθεί η διάγνωση και φαίνεται ότι είναι φυσιολογική. Έχουν γίνει εδώ ο συνηθισμένος Έλληνας ουρολόγος ή αυτός που τρέχει, που έχει στο ιατρείο το 30 άτομα απ' έξω, θα πει πάμε βιοψία όρχεων να ψάξουμε. Αν όμως πριν τη βιοψία σκεφτεί, αφού είναι μία αποφρακτική, να κάνω καριότυπο ή ελλείψη στο Y χρωματόσωμα, τα δύο γενετικά τεστ που πρέπει να κάνει κάθε μία αποφρακτικός είναι καριότυπος ή ελλείψη στο Y χρωματόσωμα, θα δει αυτή την ιστολογική εικόνα. Εδώ δεν είμαστε παθολογοανατόμοι, αλλά έχουμε τρία ισχυρά χαρακτηριστικά. Sertoli cell-only σύνδρομο, μόνο πυρήνες κυττάρων Sertoli. Υπερπλασία των κυττάρων Leydig, τεράστιοι πυρήνες των κυττάρων Leydig, υπερπλασία. Και τι τεράστια πάχυνση ή αλληνοποίηση της βασικής μεμβράνης, τεράστια. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά του σύνδρομου Klinefelter. Άρα, ο καριότυπος ο οποίος ήδη σας έδειξε το σύνδρομο Klinefelter πριν τη βιοψία, σας επιτρέπει πριν τη βιοψία να πάρετε το ζευγάρι τώρα και να συζητήσετε τι κάνουμε. Ότι αν προχωρήσουμε στον όρχη, θα βρούμε σπερματοζωάρια ή όχι. Evidence-based medicine. Μετανάλυση βαθμός 1B. Δεν υπάρχουν randomized μελέτες, θα μας τα πει και ο κύριος Χατζημουρατίδης που ασχολείται πολύ με αυτά. Αλλά ισχυρός είναι το 1B για μας στην ανδρολογία, κύριε Χατζημουρατίδη. Ότι έχουμε πιθανότητα 30 με 40% να βρούμε
30 με 50% να βρούμε σπερματοζωάρια, εστίες σπερματοζωαρίων. Το πορτοκάλι δεν έχει ζωμό, υπάρχουν λίγες εστίες με ζωμό. Άρα μπορούμε να δώσουμε καθοδήγηση. Ναι, κυρία, θα σου ανοίξω τον όρχη, έχουμε πιθανότητες 30 με 50% να βρούμε σπερματοζωάρια. Και η κυρία. Και δεν μου λες, κυρία καθηγητά μου, γιατρέ μου, το παιδί θα είναι φυσιολογικό ή θα είναι σαν τον άντρα μου, αν βγει αγοράκι. Θα το ρωτήσει αυτό η κυρία στο γραφείο σας. Εδώ η απάντηση είναι, αν το παιδί είναι κοριτσάκι, θα είναι φυσιολογικό. Όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από εξωσωματική γονιμοποίηση στον κόσμο είναι φυσιολογικά, περισσότερα από 90 παιδιά, με εξαίρεση ένα στο Τελ Αβίβ που διαγνώστηκε το Κλάινεφέλτερ και έγινε διακοπή κύσεως. Και το σωστό είναι να γίνει εξωσωματική και να γίνει βιοψία εμβρίου, δηλαδή κύριε Παπαχαρίτο, δηλαδή να πάρουμε ένα βλαστομερίδιο, όταν το έμβριο είναι στα 6-8 κύτταρα. Αν πάρουμε ένα κύτταρο, δεν θα γεννηθεί ένα παιδί με ένα λιγότερο χέρι ή χωρίς κεφάλι. Όταν το έμβριο είναι στα 6-8 κύτταρα, μπορώ να πάρω τα 8 κύτταρα ένα προς ένα προς ένα, να τα καλλιεργήσω και να κάνω οκτάβημα. Ένας καινούργιος κλονισμός. Άρα λοιπόν, ακριβώς, άρα λοιπόν βγάζουμε το ένα βλαστομερίδιο, κοιτάμε αν είναι φυσιολογικό και αν είναι φυσιολογικό δεν είναι σύνδρομο Κλάινεφέλτερ. Βάζω την άλλη μέρα το έμβριο με τα 7 βλαστομερίδια στη μήτρα. Εδώ μπαίνει ένα ερώτημα. Γιατί όλα τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στον κόσμο να είναι φυσιολογικά? Μη σας κουράσουμε. Εδώ είναι η τεχνική φύς χρωματοσωμάτων σε έναν άντρα με σύνδρομο Κλάινεφέλτερ. Εδώ είναι ένα σπερματοζωάριο, το κόκκινο είναι το Y, το 18 είναι το μπλε. Και εδώ βλέπετε ένα κόκκινο 2-18, ένα κόκκινο 1-18. Φυσιολογικό είναι το απλοειδές, το νούμερο 11 κύτταρο. Αυτό έχει 2-18. Υπάρχουν και ανώμαλα και φυσιολογικά κύτταρα. Αλλά στον τομέα του αυλού τα περισσότερα είναι φυσιολογικά. Στο τμήμα της βασικής μεμβράνης τα περισσότερα είναι μη φυσιολογικά. Είναι 47, 6X, το κίτρινο είναι το XX, Y. Άρα λοιπόν η φύση έχει προνοήσει κάποιο μηχανισμό τα 47 XXY να μην μπορούν να κάνουν μείωση, να κάνουν μόνο τα λίγα φυσιολογικά κύτταρα μείωση. Άρα λοιπόν το σύνδρομο Κλάινεφέλτερ, μην το φοβάστε. Προχωρήστε. Προχωρήστε στη βιοψία. Και αν η βιοψία βγει αρνητική, τον χειρουργήσατε, το στείλατε σε ένα πολύ καλό εργαστήριο το κομμάτι. Δεν έχω σπερματοζωάρια. Η κυρία κλαίει, φαντάζει, τι θα κάνουμε. Υπάρχει, ναι κύριε καθηγητά. Θα ρωτήσω πώς έγινε η βιοψία. Από πού πάρθηκαν τα τμήματα και ποια ήταν η τεχνική της. Διότι το να κάνω μια βιοψία, ανοίγω, παίρνω ένα κομμάτι, το δίνω κτλ. Αν δεν βρεθεί, αν βρεθεί ήμουν καθαρός και τέλειος. Αν δεν βρεθεί, έχω κάνει κακό εκείνη τη στιγμή. Έχω κάνει μια ουλή και ένα πιο τέτοιο παιδί. Και είναι πολύ σωστό το σχόλιο του καθηγητού, του κυρίου Χατζη Χρήστου, ότι όταν έχουμε μια τόσο δύσκολη περίπτωση που υπάρχουν ελάχιστες σταγόνες χυμού πορτοκάλι μέσα στο πορτοκάλι, δεν θα πάμε να πάρουμε μία φέτα, ένα κομμάτι, θα πάμε να δούμε πού τα σωληνάρια είναι διατεταμένα, να κάνουμε μικροχειρουργική βιοψία. Και εκεί που τα σωληνάρια είναι διατεταμένα, το καλαμάκι αυτό είναι κάπου φουσκωμένο, γιατί έχει πιο πολύ καφέ μέσα. Άρα τα σωληνάρια είναι διατεταμένα γιατί έχουν πιο πολλά κύτταρα μέσα. Μα αν έχω πιο πολλά κύτταρα, έχω μεγαλύτερη πιθανότητα κάποια κύτταρα να σπάσαν το μειωτικό μπλοκ και να γίνανε σπερματοζωάρια όπως έχουν γίνει αυτά τα κύτταρα. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις θα ρωτήσουμε, ήταν μικροχειρουργική η βιοψία ή ήταν απλή? Και πρέπει να είναι μικροχειρουργική. Βεβαίως. Νούμερο 2. Και είναι απλή μικροχειρουργική. Και είναι απλή μικροχειρουργική. Και, είναι απλή. Και κάθε ουρολόγος για μένα είναι αδιανόητο να μην μπορεί να την κάνει. Έτσι είναι. Είναι θέμα στοιχειώδους εκπαίδευσης. Ακριβώς. Είναι θέμα ενός ταξιδιού στα Ιωάννα να του δείξετε δύο βιοψίες. Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι απλό πράγμα. Αλλά έγινε και μικροχειρουργική και δεν βρήκαμε και βιοψία και δεν βρήκαμε. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Στον τομέα του evidence-based medicine δεν υπάρχει κάτι ξεκαθαρισμένο. Υπάρχει όμως ένα paper στο New England Journal of Medicine από την ομάδα του Cornell το 1995, που είπανε ότι αυτοί οι ασθενείς έχουν ψηλά, λίγο πιο ψηλή στραδιόλη
και λίγο πιο subnormal τεστοστερόνη. Συγγνώμη, χρησιμοποίησαν ένα φάρμακο χωρίς ένδειξη και γι' αυτό θυμάμαι τότε κάναμε και τα consent form, το Arimidex εμείς χρησιμοποιούμε στα Γιάννενα, το Arimidex, και είναι το θέμα της διατριβής του κυρίου Παπά, ενός ειδικευόμενου μας στα Γιάννενα, ή στην Αμερική χρησιμοποίησαν την τεστολακτόνη από την εταιρεία Μπέχριγκερ Ιγκελχάιμ, που είναι η αναστολής αρωματάσης. Αυτές οι ουσίες κατεβάζουν τα ειστρογόνα, ανεβάζουν τα ανδρογόνα και σύμφωνα με, τη μελέτη, με τις τρεις μελέτες της Νέας Υόρκης που δεν έχουν πιστοποιηθεί πουθενά αλλού, αλλά είναι έγκυρο κέντρο, η data είναι έγκυρη και είναι 22 καθηγητές με βραβείο Νόμπελ σε αυτά τα δύο Ινστιτούτα, Rockefeller Institute και Cornell, φάνηκε ότι μπορεί σε κάποιους ποσοστό 20% που είναι αρνητική στη βιοψία να βρει σπερματοζωάρια μετά από εξάμηνο ή χρόνο, αφού δώσει για 3-5 μήνες αναστολής αρωματάσης. Που δεν υπάρχει όμως η επίσημη ένδειξη. Είναι δηλαδή και λίγο ρίσκο, αν συμβεί κάτι στον ασθενή. Εδώ είναι το Y χρωματόσωμα, το οποίο έχει στον μεγάλο βραχίωνα την περιοχή AZFA, που αν λείπει, αν έχουμε τον μη αποφρακτικό αζωοσπερμικό. Εντάξει κυρία μου, θα σε χειρουργήσω. Ας κάνουμε ένα καριότυπο και ας κάνουμε ελλείψεις. Έλεγχο για ελλείψεις. Αν μας λείπει αυτή η περιοχή, δεν έχει νόημα να σε χειρουργήσω. Ούτε μπορώ με φάρμακα να σου φτιάξω σπερματοζωάρια. Πολύ σημαντικά στοιχεία για τον κυταροσκελετό του σπερματοζωαρίου κωδικοποιούνται από γονίδια, ιδίως από το UTI και το DBY, που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή. Όπως αν λείπει και η AZFB, δεν θα σε χειρουργήσω. Αν λείπει η AZFC, ναι, θα σε χειρουργήσω, αλλά μπορεί να βρω, μπορεί και να μη βρω. Το μήκος του Y χρωματοσώματος ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου. 300 εκατομμύρια χρόνια πριν, στην εποχή των Ερπετών, οι κροκόδιλοι, όπως και σήμερα, δεν έχουν Y χρωματόσωμα. Η αρσενική είναι η θερμοκρασία του νερού που προχωράει τα αυγά σε αυτή την κατεύθυνση στην άλλη κατεύθυνση. Όταν όμως εμφανίστηκε το SRY, ένα γονίδιο εδώ, που έδωσε τον αντρικό χαρακτήρα στο Y χρωματόσωμα, άρχισε, επειδή έγινε συρροή γονιδίων εδώ, να μικραίνει το μήκος του Y χρωματοσώματος και να γίνεται εσωτερικός διπλασιασμός γονιδίων. Μη σας κουράζω. Όταν βρεθεί το ίδιο γονίδιο δύο φορές, δίπλα-δίπλα γίνεται αυτόματο deletion. Μπορεί να λείψει η περιοχή. Άρα το μήκος του Y χρωματοσώματος ελαττώνεται και όσοι προχωρήσουν και διαβάσουν περισσότερο καταλήγουν στις σκέψεις ότι μετά από 500 εκατομμύρια χρόνια όλοι θα εξαφανιστούν οι άντρες από τον πλανήτη Γη, λέει κάποιος Άιτκεν, και όλοι θα είναι σύνδρομο Τάρνερ. Γιατί δεν θα υπάρχει Y χρωματόσωμα. Μην σας κουράζω λίγο φιλοσοφικά. Ναι, τελευταίο περιστατικό. Κύριε Κωνσταντινίδη πάλι, ασθενής, επειδή έχουμε και οι δύο κυλίτσα, γι' αυτό σε εσάς. Ασθενής αζωοσπερμικός, φυσιολογικά επίπεδα γονατοτροπινών, τεστοστερόνης, φυσιολογικό μέγεθος όρχιων και εμφανίζει κυρσοκύλη. Η κλινική εξέταση έδειξε κυρσοκύλη. Το σπερμοδιάγραμμα του κυρίου Παπαχαρίτου έδειξε αζωοσπερμία και το τρίτο μέρος του χρυσού ελέγχου, ο ορμονικός έλεγχος, όλα φυσιολογικά. Η κοπέλα είναι νέα, ωραία και σεξ, 26 ετών. Και θέλουν παιδί. Σας ακούμε. Στον κύριο ο κύριος Παπαχαρίτη είναι λεπτός, κύριε Χατζη Χρήστο. Εμείς με τον κύριο Κωνσταντινίδη έχουμε ομοιότητα. Θα σχολίαζα ότι υπάρχει αρκετή αντιγνωμία, αν θέλετε, και αρκετές γνώμες σχετικά με το αν θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση της κυρσοκύλης επί αζωοσπερμίας. Άρα, συγγνώμη για το ακροατήριο, έχετε ένα αδυσόπιτο δίλημα που σας κάνει να μην μπορείτε να κοιμηθείτε. Θα χειρουργήσω την κυρσοκύλη για να κάνει παιδιά με σεξουαλική επαφή, αν είναι δυνατόν. Δεν ακούγεται όμως. Ναι. Ή δεν θα τη σκεφτώ την κυρσοκύλη, θα κάνω μόνο τη βιοψία μου και θα καταψύξω κύτταρα. Αδυσόπιτο δίλημα. Τι θα το σπείτε. Βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, δεν θα πρέπει να τη χειρουργήσω. Από εκεί και πέρα όμως, κρατώντας αν θέλετε και ένα παραθυράκι που αφήνουν και οι οδηγίες, ότι αν γίνει μια πολύ καλή συζήτηση με το ζευγάρι και αν ενημερωθούν ότι οι πιθανότητες είναι μικρές, θα το σκεφτόμουν. Προσωπικά δεν θα τη χειρουργούσα όμως. Τι
θα κάνατε, θα πηγαίνατε για βιοψία και κατάψυξη. Για, δηλαδή. Ναι. Είναι μια σωστή αντιμετώπιση. Από το την πρόβλημα... άλλη μεριά, ναι. Τελειώσω ότι ακόμα και να βρούμε, ακόμα και να χειρουργηθεί η Κρυσοκύλη, είναι λίγο δύσκολο να αναπτύξουμε μια σπερματογένεση τέτοια που να μπορέσουν να κάνουν φυσιολογικά παιδιά, με φυσιολογικό τρόπο. Άρα λοιπόν έτσι κι αλλιώς θα απευθυνθούν σε υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει και από την αρχή. Τώρα, ένα λεπτό. Στο αδυσόπιτο ερώτημα, αποφρακτική, μη αποφρακτική, έχουμε κάνει και δείκτες που λέει ο κύριος Χατζηχρήστου. Οι δείκτες είναι φυσιολογικοί. Υπάρχει και το ιστορικό της Κρυσοκύλης. Πάμε στη μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Καριότυπος φυσιολογικός, τον κάνουμε τον καριότυπο. Ελλείψεις στο Y χρωματόσωμα δεν υπάρχουν. Προσοχή, δεν κάνουμε ποτέ αποκατάσταση Κρυσοκύλης σε έναν άντρα με σύνδρομο Κλάινεφέλτερ. Δεν κάνουμε ποτέ αποκατάσταση Κρυσοκύλης σε έναν άντρα με ελλείψεις στο Y χρωματόσωμα. Ποτέ. Άρα είναι σημαντικές αυτές οι δύο εξετάσεις. Και τελειώνοντας. Η διεθνής βιβλιογραφία τι μας λέει. Μας λέει ότι από όλες τις μελέτες που έχουν γίνει σε άντρες με Κρυσοκύλη και αζωοσπερμία, η πρώτη μελέτη από τον γκρουπ του Κορνέλ, του Μάρκ Γκόλστιν και του Τζέραλτ Μάτιους έδειξε σε 25 άντρες ότι έβγαλαν λίγα σπερματοζωάρια ή 7 με 10. Ήτανε προσωρινή η έξοδος σπερματοζωαρίων. Γι' αυτό αν κάνετε Κρυσοκύλη σε άντρα με αζωοσπερμία και βγουν σπερματοζωάρια, αμέσως στον κύριο Παπαχαρίτο. Είναι προσωρινή η εμφάνιση σπερματοζωαρίων και μόνο ένας από τους 25 ισχυρίζεται ότι το παιδί είναι δικό του που έκανε με τη γυναίκα του. Μελέτη από τον Λάρι Λίψολς στο Μπέιλον έδειξε ότι σε 30 άντρες οι 11 περίπου βγάλανε ελάχιστα σπερματοζωάρια, αλλά δεν ήταν ελάχιστα κανείς εγκυμοσύνη με σεξουαλική επαφή. Άρα, η απάντηση είναι ότι ο άνδρας με Κρυσοκύλη, ακόμα και να χειρουργηθεί, μπορεί να έχει μια πρόσκαιρη εμφάνιση σπερματοζωαρίων και υπάρχει ένας προγνωστικός δείκτης, θα τον πούμε, αλλά θα είναι προσωρινή και η μέθοδος είναι αυτή που είπε ο κ. Κωνσταντινίδης, θα πάμε να κάνουμε κατάψυξη. Αν η διαγνωστική βιοψία τελειώνοντας δείξει ότι υπάρχει σταμάτημα της σπερματογένεσης στο πρωτογενές σπερματοκύτταρο ή στη στρογγυλή σπερματίδα, στην αιματοξυλίνη ιωσίνη, ίσως βγάλει λίγα έξω. Θεωρείται ότι ο όρχης έχει κάποιο potential να σπάσει το μειωτικό φραγμό. Αν όμως είναι Sertoli-Cell σύνδρομο, τότε θεωρείται ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Ναι, κύριε Χαρθήτα. Δεν πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να πούμε στον ασθενή ότι θα σου κάνουμε, γιατί έχεις αυτή την εικόνα, μία θεραπευτική βιοψία όρχεων για κατάψυξη ιστού και επ' ευκαιρία μήπως τυχόν βοηθήσει, θα σου κάνω και την Κρυσοκύλη, ούτως ώστε να μην περιμένει από την τέτοια της Κρυσοκύλης το βασικό benefit, αλλά ούτως ή άλλως έχει ένα λόγο. Είναι σωστό το σχόλιο του καθηγητού του κυρίου Χατζηχρήστου, ένας μπάρο δύο τριγώνια και εμείς τους λέμε και ένα τρίτο τριγώνι. Και μήπως αυτό το σαράκι που τρώει τον όρχιο σου και λέγεται Κρυσοκύλη, παρόλο που έφτασε σε αυτό το κακό σημείο, τουλάχιστον να το βγάλουμε να σταματήσει να γίνεται ακόμα χειρότερο και χειρότερο. Δηλαδή, εμείς πηγαίνουμε στα Γιάννενα, στη διπλή πορεία, αυτό που λέει ο καθηγητής κύριος Χατζηχρήστου, και βιοψία και Κρυσοκύλη, αλλά απλώς ο ασθενής πρέπει να ξέρει ότι είναι σπανιότατη η πιθανότητα να κάνει παιδί με σεξουαλική επαφή. Να ευχαριστήσω θερμά. Α, ναι, κύριε Μακ. Λύσεων στο BC έχει κάποιο benefit αν κάνει stimulation στην αρχή με Ovitrel και Gonal για κάποιο διάστημα, ούτως ώστε να έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις τη βιοψία κύτταρα. Ωραία ερώτηση. Αν έχει ολικό deletion, ολική έλλειψη στην AZF-A και στην AZF-B, ό,τι θεραπεία και να κάνει, δεν πρόκειται να του δώσει σπερματοζωάρια, γιατί κατά τη διάρκεια της εξέλιξης στον πλανήτη Γη στην εμφάνιση του μακάκα μουλάτα φάνηκε ότι μια πρωτεΐνη, η CR32, η οποία έρχεται από την AZFA, χρειάζεται για να κάνουμε σπερματοζωάρια. Αν λείπει αυτή η περιοχή, ό,τι φάρμακα και να δώσουμε, δεν θα κάνουμε σπερματοζωάρια. Για την AZFC περιοχή, εξηγούμε ότι μπορεί να βρούμε, μπορεί να μην βρούμε, αλλά αν βρούμε, το αγοράκι που θα σου κάνουμε, το αγοράκι που θα σου κάνουμε, αν γίνει αγοράκι, μπορεί να έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα. Και τελειώνοντας,
Υπάρχουν οι μέθοδοι, το sex pre-selection, να διαλέξουμε αγοράκι κοριτσάκι με 74% επιτυχία στο καλύτερο κέντρο του κόσμου, το οποίο, η οποία μέθοδος όμως αφορά μόνο σπερματοζωάρια από το σπερματικό υγρό. Σήμερα δεν υπάρχει καμιά μέθοδος, διορθώστε με κύριε Παπαχαρίτου, στον κόσμο, να μπορούμε να διαλέγουμε XY χρωματοσώματα, σπερματοζωάρια παραμένοντας ζωντανά, σε σπερματοζωάρια από τον όρχη. Καμία δημοσίευση. Να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, κύριο Χατζηχρήστη, για την ευκαιρία που μου έδωσε.